Με το κατά σειρά έκτο μυθιστόρημά της, ψήθυρη του Βαρδάρη. Κυρία Βόικο, δεν ξέρω ποιος μπορεί να βλέπει και τι μπορεί να σκέφτεται. Συγχαρητήρια για το καινούργιο σας βιβλίο. Έχετε την παρουσίασή του. Ψήθυρη του Βαρδάρη, το ξαναλέω, γιατί η προηγούμενη φορά δεν μου βγήκε εύκολα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το νέο σας καταπληκτικό σίγουρα. Είναι ένα βιβλίο καταρχήν με άρωμα Θεσσαλονίκης, όπως δείχνει και ο τίτλος. Από τον τίτλο, αντάμ παπαντάμ. Ξεκινάει λοιπόν από το 1912, τον προηγούμενο αιώνα, με την είσοδο των Ελλήνων στην πόλη. Και βλέπουμε όλα τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης μέσα από τις ιστορίες των ηρώων. Έτσι θα συναντήσουμε το 1916... που έρχονται 250.000 ξένοι στρατιώτες και στρατοπεδεύουν στη Θεσσαλονίκη, όπου η πόλη γίνεται το κέντρο της Μακεδονικής στρατιάς. Θα δούμε το 1917 τη Μεγάλη Πυρκαγιά και την καταστροφή της πόλης, την έλευση των προσφύγων το 1922, και θα φτάσει το βιβλίο μέχρι το 1943 που οι Εβραίοι φεύγουν, ξεριζώνονται στην ουσία από την Θεσσαλονίκη. Έχει λιγάκι πινελιές από σύγχρονη πόλη, έτσι ένα κάτι. Και να τονίσω, επειδή πολλοίς κόσμος νομίζει ότι είναι αμιγώς ιστορικό βιβλίο, δεν είναι ιστορικό βιβλίο, είναι να έχει ιστορικό υπόβαθρο ώστε να μάθουμε την ιστορία της πόλης. Αλλά έχει μυθοπλασία. Έχει πολύ μυθοπλασία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πολλούς ήρωες, έρωτες, προδοσίες, πόνο, χαρά, ό,τι έχει και η ζωή. Πόσο διάβασμα έπρεπε να πατήσετε μέχρι να καταλήξετε στα ιστορικά γεγονότα? Μου φύγε ένας χρόνος μόνο στην έρευνα, γιατί έψαξα πάρα πολύ, ανακάλυψα την πόλη μου ξανά που δεν την ήξερα και ελπίζω να την γνωρίσουν και οι Θεσσαλονικείς μέσα από αυτό. Μακάρι. Και ένα χρόνο μου έφαγε η συγγραφή του βιβλίου, 2 χρόνια δηλαδή σύνολο. Έτσι δικαιολογούνται τα 2 χρόνια, ναι, που δεν τα έχουμε πει. Σίγουρα, ναι. Πιστεύω ότι θα είναι μία αποκάλυψη η ιστορία της πόλης στη νέα γενιά, γιατί παλιοί ίσως την ξέρουνε. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ μετά το γράψιμο του βιβλίου περπατάω στο δρόμο και τη βλέπω με άλλο μάτι. Αλλάξει τελείως η ματιά μου. Κυκλοφορώ καθημερινά στη Βασιλίση Σόλγα, στην τότε λεωφόρο των Εξοχών, και βλέπω τα παλιά νεοκλασικά και λέω, ενώ παλιά έλεγα ότι είναι απλώς ωραία κτίρια, τώρα λέω, δες εδώ μέσα, ας πούμε, η Αναστασία γνώρισε τον Τζανέτο, που ήταν... Έτοιμη για ξενάγηση είστε, μου φαίνεται, στη Βασιλίση Σόλγας και στα... Παντού, όπου θέλετε σας πηγαίνω, θα το κανονίσουμε. Φυσικά, μα με τόσες πληροφορίες εσείς έπρεπε να τις κάνετε όλες αυτές τις ξεναγήσεις. Έχει, νομίζω, ενδιαφέρον για τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο. Είναι, θα δούμε μέσα... Φραγκολεβαντίνους, Έλληνες χριστιανούς, μουσουλμάνους κατοίκους της πόλης, Εβραίους, Γάλλους. Νομίζω ότι θα καταφέρω να σας ταξιδέψω στο χώρο, όχι στο χώρο τόσο, στο χρόνο κυρίως. Είμαι σίγουρη. Όσον αφορά στην παρουσίασή του. Η παρουσίασή του έγινε μια πρώτη παρουσίαση εχθές στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης, mm-hmm, που είχε μια θερμή υποδοχή, μπορώ να πω, από το κοινό. Και για όσους ενδιαφέρονται, ας κρατήσουν την ημερομηνία στο μυαλό τους. Στις 20 Απριλίου, Τετάρτη, θα κάνουμε και μία δεύτερη παρουσίαση στις 7 η ώρα στο καφέ του Βασιλικού Θεάτρου. Α, και ωραίος χώρος. Ναι. Του πρέπει το καφέ του Βασιλικού Θεάτρου. Α, και να πω και κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Τώρα που... υπάρχει μία ηρωίδα μέσα, η Εσρά, η οποία είναι μία τσιγκάνα τυφλή, που η ύπαρξή της χάνεται στο χώρο και στο χρόνο. Είναι λίγο το μεταφυσικό. Φανταστικό πρόσωπο ή υπαρκτό. Φανταστικό. Είναι με το μεταφυσικό στοιχείο του βιβλίου. Ναι. Το αναφέρω όμως γιατί είναι μια ηρωίδα η οποία ζει στην ουσία στην υπόγεια Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Σε μια πόλη κάτω από την πόλη. Και είναι μια πόλη η οποία δεν την ξέρουμε ότι υπήρχε η Θεσσαλονίκη. Υπάρχει όντως μια ολόκληρη πόλη κάτω από τη Θεσσαλονίκη. Έτοιμη. Με δρόμους, λαγούμια. Είναι έτοιμη για την ξενάγηση. Και να φανταστείτε, υπήρχε ένας δρόμος που περνούσε ολόκληρη άμαξα με 4 άλογα, ώστε να περνάει ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας από τον Άγιο Δημήτρη που γινόταν η λειτουργία. Mm-hmm. Κατέβαινε, τον περίμενε η άμαξα και μέσα σε 2 λεπτά βρισκόταν στην Αγία Σοφία. Ώστε να δίνει στον λαό να νομίζει ότι είναι θεϊκή η υπόστασή του. Ξέρετε και τηλεοπτικά να εξάπτεται τη φαντασία, όχι μόνο συγγραφικά, εγώ αυτό βλέπω. Οπότε ήθελα να το πω γιατί ήταν μια πόλη που δεν ήξερα ότι υπήρχε.
Υπήρχε και μέχρι πρόσφατα, μέχρι τις, που αρχίσανε να χτίζονται οι πολυκατοικίες και η αντιπαροχή έκοψε κάποια λαγούμια, αλλά η καρδιά της πόλης συνεχίζει να χτυπάει ακόμα και σήμερα, ακόμα και κάτω. Μαλακά τα βήματά σας επομένως.